Να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην εγχώρια αγορά εργασία, που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφορά και ζήτηση προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, φιλοδοξεί το επιδοτούμενο πρόγραμμα θεωρητική και επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων νέων ανέργων ηλικία από 18 έω 24 ετών, που θέτει σε εφαρμογή ο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδο. Απευθύνεται σε ανέργου που ε, κατοικούν στις τέσσερις περιφέρειες του βορειολαδικού τόξου, δηλαδή στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Καταρχήν θα υπάρξει μια θεωρητική κατάρτιση 60 ωρών, στη συνέχεια πρακτική άσκηση 100 ωρών σε επιχειρήσεις, ακολούθως μια δεύτερη θεωρητική κατάρτιση 60 ωρών και στη συνέχεια πρακτική άσκηση 160 ωρών σε επιχειρήσεις της περιοχής. Επιπλέον, στην ολοκλήρωση του προγράμματο, θα υπάρχει μια πιστοποίηση των προσόντων, το οποίο και αυτό αποτελεί προστιθέμενη αξία του προγράμματο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσει δύο κλάδων εχμής για την οικονομία τη Βόρειου Ελλάδο, όπω είναι η εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και το εξαγωγικό εμπόριο. Και στόχο είναι να υποφεληθούν συνολικά 1.400 νέοι άνεργοι σε δύο κύκλου εκπαίδευση. Υπολογίζουμε ότι περίπου 800 άτομα και από τους δύο κύκλους θα προέρχονται από την κεντρική Μακεδονία. Είναι περίπου 100 άτομα στην Ήπειρο, 160 στη δυτική Μακεδονία και το υπόλοιπο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το πρώτο κύκλο που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, υπολογίζουμε ότι τρίτη θα ξεκινήσουν τα τμήματα σχεδόν σε, όλη, σε όλο το βορειολαδικό τόξο. Από τα 600 άτομα περίπου τα 200 κατευθύνονται στο τομέα της εφοδιαστικής αριθίδας και logistics και τα υπόλοιπα 400 περίπου θα, θα ε, εκπαιδευτούν, θα καταρτιστούν στην ειδικότητα του εξαγωγικού εμπορίου. Το πρόγραμμα προσφέρει 5 ευρώ για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης και 3 ευρώ για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης με οριέα ε, αποζημίωση, επομένως και κάθε ώρα που παρακολουθούν παίρνουν την αντίστοιχη ε, αμοιβή. Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος που θα αφορά 800 νέους άνεργους αναμένεται να προκυριχθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου θα ξαναυπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα, νέα προκήρυξη από το σύνδεσμο και ως εκ τούτου όσοι άνεργοι νέοι αυτή τη στιγμή μας βλέπουν και μας ακούν και θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ας περιμένουν 15-20 μέρες όπου και παρακολουθώντα το site μα, θα δουν ανακοίνωση με νέα προκήρυξη του συγκεκριμένου προγράμματο. Τα κριτήρια των ωφελούμενων ακριβώ είναι να είναι άνεργοι 18 έω 24 ετών, να έχουν ε, ε, ενεργή, ενεργή κάρτα ανεργία. Ε, το μορφωτικό επίπεδο δεν παίζει ρόλο. Ε, και να έχουν περάσει την εξατομικευμένη παρέμβαση από τον ΟΑΕΔ, ε, που είναι ένα από τα δικαιολογητικά. Κατά τη διάρκεια τη πρακτική του άσκηση, οι νέοι άνεργοι θα επανδρώσουν κάποια τμήματα επιχειρήσεων με παρόμοια θεματική τη κατάρτιση και δεν αποκλείεται να κληθούν να καλύψουν ανάγκε των επιχειρήσεων και μετά τη λήξη του προγράμματο. Έχουμε ένα μητρό περίπου 200 επιχειρήσεων. Ε, από τι μεγαλύτερε επιχειρήσει τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίω μεταπητικέ, έχουμε και αρκετέ εμπορικέ, καλύπτοντα σχεδόν όλου του κλάδου. Γενικά, επιχειρήσει οι, οι οποίε προσφέρουν θέσει, ειδικότερε τι δύο στι οποίε ε, στοχεύει το πρόγραμμα αυτό. Ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν θέσει απασχόληση, δηλαδή από τα άτομα αυτά, κάποιε επιχειρήσει θα, θα επιθυμούν να του εντάξουν στο μόνιμο προσωπικό του. Οι επιχειρήσει και οι νέοι άνεργοι που πληρούν τι προποθέσει και θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον του μέσω τη ιστοσελίδα www.sbb.edu.gr.